Γεια σας, γεια σας και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Εγώ είμαι η Γιώτα και σήμερα έχουμε άλλο ένα βίντεο πρώτων εντυπώσεων με πάρα πολλά καλλιτικά. Θα ξαφνιαστείς αν θα σου πω ότι το μοναδικό ολοκένουργιο πράγμα που δεν έχουμε είναι foundation. Δεν ξέρω πώς έγινε αυτό, ωστόσο θα χρησιμοποιήσουμε ένα που το τελευταίο καιρό υπερ αγαπώ. Λοιπόν, δεν ξέρεις τι αγώνα δρόμου έχω κάνει για να κάθομαι εδώ αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Η ώρα είναι 11 και 10 το βράδυ. Πλέον τα βίντεο είναι ψυχαγωγία για μένα, είναι ψυχοθεραπεία. Οπότε πάμε στο βίντεο γιατί δεν ξέρω πόσος χρόνος με ακόμα. Τα υπέροχα σκουλαρίκια μου είναι από το The Brand Shaker, από τη φίλη μου την Anita Brands. Ευχαριστώ πάρα πολύ, είναι όλα υπέροχα. Λοιπόν, έχω πάρα πολλές παλέτες ματιών, όπως πάντα, κλασικά. Ναι, το ξέρω, πάρα πολλές παλέτες ματιών. Έχω όμως γενικότερα πάρα πολλά προϊόντα. Θέλω να πω ότι πάρα πολλά προϊόντα σήμερα, βασικά τα περισσότερα, αν όχι σχεδόν όλα, είναι από το lookfantastic.gr. Όχι, δεν είναι sponsor το βίντεο. Είχαν την καλοσύνη να μου στείλουν κάποια προϊόντα τέλος πάντων. Και επειδή είναι πάρα πολλά και συμπληρώνουν ένα full face, είπα να γυρίσω ένα full face. Αλλά δεν είναι sponsor το συγκεκριμένο βίντεο, πρέπει να το τονίσω. Λοιπόν, είπαμε, τα περισσότερα προϊόντα εδώ πέρα για μένα είναι καινούρια, δεν τα έχω δοκιμάσει, βασικά όλα εκτός από το foundation και τα φρύδια, ναι. Θα ξεκινήσω ενυδατώνοντας το πρόσωπό μου με τη Darphin, το Hydra Skin, είναι ένα serum αυτό, ενυδατικό. Είναι σαν gel, σαν νερό βασικά. Μυρίζει σαν ακριβό καλλιτικό. Ήρθα ανατριχιαστικότατα κοντά και για να δώσω μία ίσα και όμοια ευκαιρία στις παλέτες σκιών που έχω, θα χρησιμοποιήσω το Fenty Beauty Concealer γιατί ξέρω ότι κάθονται οι σκιές καλά πάνω, αλλά έχω καινούριο concealer να σας δείξω στην πορεία. Είμαι σίγουρη ότι πάρα πολύ εκεί έξω θα χαίρεστε που δεν μπορώ να φωνάζω πια στα βίντεο, αλλά να σας πω την αλήθεια, καταπιέζομαι, μου λείπει αυτή η τσιριχτή δυνατή φωνή μου. Τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται θα τα βάζω από πίσω για να μην μπερδεύομαι, γιατί ο χώρος εδώ πέρα δεν είναι και ιδιαίτερα μεγάλος. Ελπίζω να σας αρέσει το καινούριο μου background. Μετακίνησα λίγο κάποια έπιπλα μέσα στο σπίτι. Τι κάνει η δόλια η μάνα για να μπορεί να γυρίζει βίντεο νυχτιάτικα. Αρχικά κοιμίζει το παιδί της. Δεύτερον, προσεύχεται να μην ξυπνήσει, γιατί αυτό το πλάνο εδώ το έχω στήσει από προχτές. Αλλά επειδή κάναμε εμβόλιο δεν είχαμε δύο ιδιαίτερα καλές νύχτες, οπότε καταλαβαίνεις ότι δύο μέρες δεν μπορούσα να το γυρίσω αυτό το βίντεο. Δεν έχω σετάρει ακόμα την βάση για τα μάτια μου, καθώς δεν ξέρω ποια παλέτα θα χρησιμοποιήσω. Έχω και την Blue Blood του Jeffree Star, αλλά έλεγα να αφιερώσω ένα ολοκληρωμένο βίντεο σε αυτή την παλέτα. Αν δεν κάνω λάθος, είναι ακόμα sold out. Συγχώρεσέ με αν κάνω λάθος, δεν το γνωρίζω. Έχω μπροστά μου την Sweet Talk παλέτα με Pressed Powder, Pressed Pigments, όπως είναι τα Super Shock Shadow από Colourpop. Εκπληκτική παλέτα. Έλεγα να κάνω βέβαια ένα νηφικό μακιγιάζ με αυτή την παλέτα. Επίσης έχω την Through My Eyes με την Isle of Zarai και Colourpop, είναι η δεύτερη συνεργασία που κάνουν. Εννοείται πως έχω την Misunderstood από τους Villains και εδώ πέρα μου έσπασε αυτή εδώ η απόχρωση, οπότε δεν μπορώ να τη σηκώσω πάρα πολύ ψηλά αυτή την παλέτα. Επίσης το Look Fantastic μου έστειλε αυτήν εδώ την παλέτα από η La Masca που λέγεται Unveiled, είναι λίγο μια πιο soft παλέτα. Έχω από NARS την Skin Deep παλέτα που είναι αυτή εδώ πέρα. Από BH Cosmetics έχω την Color Festival Palette που είναι αυτό εδώ πέρα το υπέροχο πράγμα. Έχω την Natasha Denona Biba Palette, αλλά μάλλον όχι. Και επίσης έχω και από την Hannah Beauty την Celestial Berry Palette, αλλά αυτήν σας την έδειξα σε Instagram mini tutorial, οπότε λέω να κινηθώ κάπου σε Colourpop. Θα το δω τώρα αμέσως και θα αποφασίσω. Επίσης ένα προϊόν το οποίο έχω στην κατοχή μου είναι του Aladdin η παλετούλα, αλλά την έχω δοκιμάσει και έχω ανεβάσει μια φωτογραφία, οπότε δεν με τραβάει αυτή τη στιγμή να σας την δείξω. Να μου πεις, όλα τα έχεις αποκλείσει μωρή. Έλα, σταμάτα. Μια ψυχή που είναι να βγει, ας βγει. Θα κάνω ένα μάτι με την Blue Blood, η οποία δεν αντέχω άλλο να την έχω στην κατοχή μου και να μην την χρησιμοποιώ. Σε παρακαλώ δηλαδή, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Και το άλλο το μάτι θα το κάνω με έναν συνδυασμό των παλετών των άλλων. Θα κάνω λοιπόν κάτι πιο έτσι, ξέρεις,
γιοτίστικο και θα κάνω και κάτι πιο light, πιο ανθρώπινο και πιο φορέσιμο. Ήρθα super wow κοντά, αυτή εδώ είναι η παλέτα, θα σετάρω το μάτι μου με την απόχρωση αυτήν εδώ πέρα που λέγεται Wealthy. Πάρω και ένα από αυτά τα σοκαριστικά κακά πινέλα μόρφη σε συνδυασμό, σε συνεργασία Jeffree Star και είναι το JS5. Παίρνω την απόχρωση Wealthy και σετάρω όλο μου το μάτι ελαφρότατα. Παίρνω ένα μόρφη Jaclyn Hill συνεργασία JH3 πινέλο. Και πώς θα ξεκινήσω, Παναγία μου, είναι πάρα πολύ δύσκολη η απόφαση αυτή. Αλλά να σου πω ότι η απόχρωση που με τραβάει περισσότερο στη συγκεκριμένη παλέτα είναι αυτή εδώ πέρα. Οπότε σίγουρα θα την χρησιμοποιήσω. Πώς όμως είναι η ερώτηση. Εδώ θέλω να σε δω. Παίρνω ένα Wet n Wild P15 πινέλο και παίρνω αυτή την απόχρωση η οποία ονομάζεται Blue Monday. Είναι αυτή εδώ πέρα που μόλις σου έδειξα. Την τοποθετώ ταμποναριστά αρχικά στην κόγχη μου. Με ένα μόρφι M506 θα πάρω την απόχρωση Blue Blood. Εν τω μεταξύ είναι τόσο ωραία αυτά που έχει πάνω χαραγμένα, που έχει μάλλον σαν στάμπα πάνω στην παλέτα, που πραγματικά δεν θες να τα χαλάσεις. Αυτή η απόχρωση που τώρα έβαλε ήταν πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ pigmented. Και πρέπει να είμαι λίγο προσεκτική τώρα να μην χαλάσω αυτό που κάνω. Θέλω να σου πω ότι στο ενδιάμεσο ήδη μια φορά χρειάστηκε, σηκώθηκα. Είναι αυτό που λέμε τοποθέτησα τη σκιά και άρχισε να κλαίει. Αυτό. Λοιπόν, η απόχρωση Blue Monday μπορώ να πω ότι μου κάνει απειροελάχιστες στάμπες. Δεν ξέρω αν το βλέπεις, θα το δοκιμάσω και με την P. Louise βέβαια όλο αυτό. Δεν θα βγάλω μια ολοκληρωμένη άποψη. Η Blue Blood πάντως μου άρεσε πάρα πολύ η απόχρωση. Τώρα με το ίδιο μόρφι M506 θα πάω στην απόχρωση I'm Cold, αυτή είναι εδώ, και θα κάνω blend λίγο πιο πάνω. Τέλεια, λοιπόν, λέω να κάνω ένα cut crease γιατί μου έλειψε, έτσι απλά. Παίρνω το αγαπημένο Inglot 22 Taff με το concealer Fenty. Εδώ μου ξέφυγε. Ευτυχώς δεν είναι tutorial και είναι review. Να πάρω την απόχρωση Cullinan για αρχή με ένα ζωήβα 238. Θα ξεκινήσω εσωτερικά. Λοιπόν, συνεχίζω και τραβάω αυτήν την απόχρωση λίγο προς τη μέση. Και μετά θα πάρω τη MAC το 239 και θα πάρω την απόχρωση Ocean Eyes που είναι αυτή εδώ πέρα. Και δεν την πιάνει καθόλου. Ναι, μήπως θέλει δάχτυλο η δουλειά, για να δούμε. Αυτό είναι σαν pressed pigment ένα πράγμα. Okay. Η σκιά με έχει κάνει χάλια, είχε πάρα πολύ fallout και δουλεύει μόνο με δάχτυλο. Νομίζω ότι είναι pressed pigment, δεν έχω κάτι να διαβάσω τις πληροφορίες της παλέτας για να είμαι απόλυτα ειλικρινής. Μέχρι τώρα δεν μπορώ να πω ότι έχω ξετρελαθεί 100%, για να δούμε τη συνέχεια. Λοιπόν, για την ενδιάμεση παίρνω την απόχρωση Diseased, που είναι αυτή εδώ πέρα, με το MAC 239. Προσπαθώ να του κάνω ένα ombre εφέ μέσα σε αυτό το highlighter, στο Cullinan, σε αυτή την highlighting σκιά η οποία μου άρεσε πολύ. Και με το δάχτυλο θα ξαναμπω στο Ocean Eyes και περνάω από πάνω. Λοιπόν, θα σου πω τώρα τι γίνεται. Έχω τα καινούρια Colourpop Liquid Liner. Θα σου πω όμως ότι τα έχω ήδη δοκιμάσει γιατί δεν κρατήθηκα και δεν πολύ τρελάθηκα. Θα τους δώσω μία τελευταία ευκαιρία και αυτή τη φορά θα χρησιμοποιήσω το μπλε. Είναι το Colourpop Liquid Liner LA που είναι η απόχρωση. Είναι η απόχρωση Crazy. Είναι ένα μπλε, κάνει πάρα πολλά νερά μέσα στα
στις ρογμές, τέλος πάντων, στα σκισίματα του χεριού μου, δεν πολύ τρελαίνομαι, ούτε με το πράσινο που δοκίμασα, ούτε με το μαύρο. Και εδώ, αν το πιάνει η κάμερα, έχει αρχίσει και μπαίνει μέσα σε ρητίδες. Λοιπόν, δεν θα τραβήξω wing. Είχα σκοπό να τραβήξω wing, δεν θα το κάνω όμως, γιατί πάει να μου χαλάσει όλο το eye look. Θα το πάω μόνο σύριζα στην βλεφαρίδα. Ούτε να συγχυστώ με φωνή δεν μπορώ, Χριστέ μου, για να μην ξυπνήσει το παιδί. Φτάσαμε, δύσκολο πράγμα να είσαι μάνα, δύσκολο. Λοιπόν, επειδή οι σκιές του Τζέφρι έχουν αρκετό fallout, θα κάνω κατευθείαν και το κάτω μέρος του ματιού μου. Τοποθετώ λίγο κονσίλερ. Ξανασετάρω λοιπόν με την Wealthy την απόχρωση. Παίρνω πάλι το πινέλο της Wet n Wild, το P15, με την απόχρωση Blue Monday, την πρώτη απόχρωση που μου άρεσε τόσο πολύ. Και το πηγαίνω σύριζα. Παίρνω και το M506, παίρνω την απόχρωση Blue Blood. Κάνω λίγο blend εδώ κάτω. Έπειτα ξαναπαίρνω τη Ζωήβα το μικρό το 238, παίρνω την Cullinan την απόχρωση, την γυαλιστερή και γεμίζω εδώ, ουι, σαν πολύ μας έπεσε. Παίρνω το Gio Trevelli Glitter νούμερο 17, λίγο Glitter Fix Gel, το βουτάω μέσα στο glitter. Πολύ ωραία. Νομίζω ότι τώρα κάπως έχει αρχίσει και μου αρέσει αυτό το μάτι. Λοιπόν, παίρνω ένα μολύβι από την Urban Decay Game of Thrones σειρά. Είναι η απόχρωση The Night King. Το βάζω στην υγρή γραμμή του ματιού μου. Θα φορέσω στις πάνω βλεφαρίδες την καινούρια Kat Von D Go Big or Go Home Volumizing Mascara. Είναι αυτή εδώ πέρα. Είναι πάρα πολύ μεγάλη η συσκευασία. Και το βουρτσάκι μέσα είναι ένα κλασικό βουρτσάκι. Από το βουρτσάκι κιόλας, αν μιλήσουμε, μου αρέσει. Θα βάλω και βλεφαρίδες, οπότε θα φορέσω μία στρώση για να δούμε πώς... Συγγνώμη. Έχω ξεχάσει πώς κάνουμε βίντεο, συγγνώμη. Ου, μ' αρέσει αυτό νομίζω. Στις κάτω βλεφαρίδες θα βάλω την Colourpop, την μπλε, την μάσκαρα. Καθάρισα λοιπόν λίγο το μάτι μου από κάτω και λίγο το fallout και θα προχωρήσουμε στο άλλο το μάτι τώρα. Και ξέρω ότι υποσχέθηκα κάτι ήρεμο, οπότε θα το αφήσω κάπως ήρεμο και φορέσιμο. Λοιπόν, έχω λοιπόν όλα αυτά εδώ τα διαμάντια. Λοιπόν, να δείτε τι θα κάνουμε. Θα μπω στο site της Colourpop για να δω ποιες παλέτες είναι διαθέσιμες, ώστε να μην σας προτείνω κάτι το οποίο δεν είναι online και είναι sold out. Λοιπόν, είναι διαθέσιμη και η Sweet Talk και η Through My Eyes. Αυτή όμως εδώ είναι λίγο πιο επίκαιρη. Ξέρω ότι είπα ότι θα σας κάνω ένα νηφικό μακιγιάζ, όμως πολλοί μου ζητάτε ένα λίγο πιο ανοιξιάτικο, να το πω, μακιγιάζ, σε ροδακινή αποχρώσεις, να το πω. Οπότε λέω να κινηθούμε με την Sweet Talk και να βάλουμε και λίγο από την NARS μέσα, γιατί θέλω πολύ να την δοκιμάσω. Όλα τα υπόλοιπα θα τα δείτε σε κάποιο άλλο βίντεο σίγουρα, γιατί δεν μπορώ όλα να τα δείξω. Έχουμε την Biba, έχουμε την Color Festival, έχουμε πάρα πολλές. Σε λίγο το background θα γεμίσει από πάρα πολλά πράγματα. Λοιπόν, για να τις ανοίξω και τις δύο για να εμπνευστώ. Αυτή είναι μια τελείως basic παλέτα, αλλά ξέρω ότι πάρα πολύ χρησιμοποιείται τέτοιες basic παλέτες, και αυτή εδώ πέρα είναι μια φρέσκια παλέτα. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με την Colourpop Sweet Talk. Την έκλεισα προς το παρόν την άλλη, δεν έχω σετάρει το μάτι μου. Παίρνω λοιπόν την Colourpop απευθείας και θα ξεκινήσω με την απόχρωση Catch Me, που είναι η πρώτη απόχρωση, και παίρνω ένα 227 της Ζωήβα. Δεν υπάρχει καμία ανοιχτή απόχρωση μέσα σε αυτήν την παλέτα, ώστε να την βάλω κάτω από το τόξο του φρυδιού μου. Οπότε πάω λίγο στην NARS για να δω τι γίνεται εδώ πέρα.
Ωστόσο και εδώ δεν βλέπω κάτι το οποίο θα μπορούσα να βάλω κάτω το τόξο του φρυδιού μου, γιατί αυτό εδώ πέρα μπορεί στην κάμερα να φαίνεται ανοιχτό, αλλά είναι σκούρο. Οπότε τελικά ίσως και να χρειαστώ και μια άλλη παλέτα. Για να δούμε λίγο την Ήλα Μάσκα. Ωραία, λοιπόν, θα πάμε στην Ήλα Μάσκα και θα χρησιμοποιήσω αυτήν εδώ την απόχρωση. Θα το κρατήσω αυτό το πινέλο ώστε να μπορώ back and forth να πηγαίνω και να σβήνω. Ξαναγυρνάω λοιπόν στην προηγούμενη απόχρωση, βλέπετε είναι ένα πάρα πολύ απαλό ροδακινί. Θα προχωρήσω στην επόμενη απόχρωση και θα πάρω την απόχρωση Dream Maker, είναι αυτή εδώ πέρα, με το ίδιο το πινέλο. Βασικά δεν θα μου έβγαινε νηφικό μακιγιάζ με αυτήν την παλέτα, μου παρά είναι ροδακινή, οπότε καλά που την βάλαμε. Πάρα πολύ ωραία. Πηγαίνω στο προηγούμενο το πινέλο και στην παλέτα της Ήλα Μάσκα. Ξαναπαίρνω αυτή την πες την απόχρωση για να σβήσω λίγο γύρω-γύρω, καθώς δεν είχα σετάρει το κονσίλερ μου, οπότε καταλαβαίνετε ότι λίγο δυσκολεύτηκα. Λοιπόν, μάλλον θα παίξω εδώ με το νηφικό μακιγιάζ και θα το αφήσω και αυτό στην άκρη, οπότε θα συνεχίσω με αυτήν την παλέτα κανονικά και ακράδαντα. Παίρνω ένα ε25 από Sigma και θα πάρω τώρα την απόχρωση που δεν μπορώ να καταλάβω τι λέει, αυτή είναι εδώ πέρα τέλος πάντων. Ξαναπαίρνω τη ζωή από το 227, πηγαίνω στην Dream Maker την προηγούμενη την απόχρωση για να σβήσω λίγο. Υπέροχα λοιπόν, δεν θα κάνω πάρα πολλά, review κάνουμε, προς το παρόν μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η παλέτα και μου αρέσουν και τα χρώματα και μου αρέσει και το πώς γράφει και το πώς σβήνει, πιστεύω ότι θα είναι μια φορέσιμη παλέτα και είπα ότι θα είναι και φορέσιμο το look. Οπότε θέλω πάρα πολύ να δοκιμάσω εννοείται αυτά τα Super Shock Shadows που λέει ότι έχει μέσα και θα πάω αρχικά σε αυτήν εδώ την Side to Side γιατί με εμπνέει, η οποία μάλλον είναι topper. Ναι, λοιπόν, όχι, αυτό είναι topper και πάρα πολύ ωραίο topper κιόλας. Κάνει σαν υγρό. Θα πάω στην απόχρωση Prima Drama, αυτή είναι εδώ. Αλλά αυτό είναι σαν χοντροκομμένο glitter. Okay. Δεν είναι η αίσθησή της σαν της Super Shock Shadows όπως λέει. Είναι σαν χοντροκομμένο glitter. Θα ήθελα να του είχα βάλει κάτι από κάτω, αλλά νομίζω ότι άργησα λίγο. Δεν πειράζει, τώρα θα το παλέψω. Μπορώ να πω βέβαια ότι πατιέται μέσα, σαν... Είναι όμως πάρα πάρα πολύ εντυπωσιακό. Πάρα πολύ μου άρεσε αυτό, μπορώ να πω. Θα πάρω το 200, το ε25, συγγνώμη, από Sigma. Παίρνω πάλι αυτήν εδώ κάτω την απόχρωση. Φτιάχνω λίγο την γωνία εδώ. Και λίγο κάτω. Ναι, πάρα πολύ φορέσιμο. Ήδη ξεκίνησε να μην είναι άλλο φορέσιμο, γιατί, ναι, ξέρετε, δεν έχω σταματημό, οπότε λέω να το αφήσω κάπου εδώ, θα κάνω λίγο blend αυτό που μόλις έφτιαξα. Ωστόσο, δεν ήταν ένα δύσκολο eye look και για review με κάλυψε. Η παλέτα αυτή είναι πάρα πολύ ωραία. Η φες σαν αυτό εδώ πέρα, το γυαλιστερό, δεν έχω ξαναδεί, για να είμαι ειλικρινής. Πάρα πολύ μου άρεσε και μου αρέσει και πώς κάθεται. Βέβαια, πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί με τέτοιου τύπου σκιές, γιατί από ό,τι βλέπετε απλώνεται παντού και θα πρέπει λίγο να πάω να το καθαρίσω και να επιστρέψω. Λοιπόν, πάρα πολύ μου άρεσε αυτό το eye look και πάρα πολύ μου άρεσε αυτή η παλέτα, αλλά αυτά θα τα πούμε μετά. Έχω άλλη μια νέα μάσκαρα που είναι από Birds Bees, αυτή μου την έστειλε το Look Fantastic, είναι μια καφέ, ωστόσο λέω να μην την ανοίξω για να μην χαραμίσω άλλη μια μάσκαρα. Θα την δείτε σίγουρα σε κάποιο άλλο tutorial, θα βάλω και από αυτήν την πλευρά της Kat Von D την μάσκαρα και βλεφαρίδες θα βάλω στο τέλος του μακιγιάζ, του review. Λοιπόν, μπορώ να σας πω ήδη ότι αυτή η μάσκαρα μου αρέσει πάρα πάρα πολύ. Θα συνεχίσουμε. Σήμερα έλαβα ένα δέμα από πίσω μου το χάος. Σήμερα έλαβα ένα δέμα από NYX με κάποια καινούργια προϊόντα τα οποία ούτε και περίμενα. Πρώτη φορά τα βλέπω. Μάλλον δεν είμαι πάρα πολύ ενημερωμένη τώρα τελευταία. Σχωρέστε με. Και μου στείλαν ένα Bear With Me Prime Set Refresh Spray. 8 ώρες λέει ότι δίνει ενυδάτωση στο πρόσωπο. Είναι αυτό που χρειάζομαι ακριβώς. Και μου στείλανε επίσης και ένα Bear With Me Hydrating Jelly Primer. Λοιπόν, σίγουρα θα βάλω αυτό εδώ πέρα.
Δεν ξέρω ποιο μπαίνει πρώτο, μάλλον αυτό μπαίνει πρώτο. Θα ψεκαστώ. Αρχικά να ψεκάσουμε με τον αέρα, να σιγουρευτούμε ότι δεν θα πάθουμε ζημιά. Okay, κάτι ήξερα, γιατί δεν ξέρω αν το βλέπετε. Δεν ξέρω αν το πιάνει η κάμερα. Θέλει λίγο απόσταση. Έχει και μυρωδιά. Θέλει απόσταση, ωστόσο είναι πάρα πολύ fine, είναι πάρα πολύ απαλό το τελείωμα όταν φτάνει τέλος πάντων αυτή η υγρασία σε σένα. Μυρίζει και πάρα πολύ ευχάριστα, μ' άρεσε αυτό. Αλλά λέω να βάλω και αυτό εδώ το προϊόν, ας το ανοίξουμε. Είναι ολοκένουργιο από ό,τι καταλάβατε, γιατί σας ξαναλέω δεν είχα καμία ενημέρωση για τα προϊόντα, ούτε ότι θα μου έρθουνε. Να είμαι ειλικρινής, βέβαια δεν παρακολούθησα Instagram και την αγορά το τελευταίο διάστημα ιδιαίτερα, λόγω έλλειψης χρόνου. Αυτή είναι η συσκευασία, είναι πάρα πολύ ωραία η συσκευασία, πάρα πολύ κομψή, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το χρώμα, μοιάζει με κρέμα, λέει ωστόσο ότι είναι ένα gel primer, gel κανονικό όμως, αυτό δεν το περίμενα. Παιδιά, είναι κανονικό gel. Okay. Το δέρμα μου ακόμα δεν έχει συνέλθει από την εγκυμοσύνη. Το καλό είναι με αυτό το primer ότι θα βάλουμε ένα γνώριμο foundation, οπότε αν κάτι δεν πάει καλά θα είναι σίγουρα το λάθος του primer. Όχι ότι θα φορεθεί, γιατί η ώρα που μιλάμε τώρα αυτή τη στιγμή είναι μία παρά, οπότε καταλαβαίνεις ότι θα το ξεβάψω με τη μία και θα πάω για ύπνο. Λοιπόν, η αίσθηση είναι ωραία, νιώθω το πρόσωπό μου να κολλάει πολύ. Θα το αφήσουμε λίγο να τραβήξει. Για foundation ήδη έχω ξεκινήσει και έχω κάνει τη μίξη. Φοράμε το L'Oreal Infallible 24 Hour Fresh Wear σε δύο αποχρώσεις. Θα μπλεντάρω όλη αυτή την κατάσταση με τη Fenty Beauty, το αγαπημένο μου σφουγγαράκι. Εννοείται τώρα δεν θα κατεβάσω το foundation μέχρι το λαιμό, άλλωστε το foundation είναι δοκιμασμένο. Και θέλω να σου πω ότι κάθεται καλά και με το primer, δηλαδή απλώνεται εύκολα. Δεν με δυσκολεύει σε κάτι, ίσα ίσα το βλέπω ότι ταιριάζουν και μεταξύ τους πάρα πολύ, σίγουρα θα τα φορέσω κάποια στιγμή. Μπορώ να πω ότι αυτό το primer μου αρέσει, γιατί αφήνει αυτή την αίσθηση που μου αρέσει εμένα στα primer, αν και έχω σταματήσει να φοράω primer όπως σας έχω ξαναπεί, προτιμώ τα serum και τις ενυδατώσεις. Πάμε στο καινούριο το concealer και αυτό μου το έστειλε το Look Fantastic, είναι της MAC, το Studio Fix 24 Smooth Wear Concealer και το πρόβλημα είναι ότι το βλέπω λίγο κίτρινο και λίγο σκούρο. Μπορεί να το κάνω μία μίξη με το Fenty Beauty αν τα βρω πολύ σκούρα, μισό λεπτό. Να το βάλω λίγο στο χέρι μου. Λοιπόν, αυτό είναι λίγο κίτρινο και μπανανί, θα το δούμε τώρα. Είναι το Nisi 20. Λοιπόν, ναι, επειδή είναι λίγο παραπάνω κίτρινο από ό,τι το θέλω εγώ, θα το απλώσω μία. Και μετά μπορεί να βάλω λίγο Fenty Beauty Concealer μέσα. Επίσης δεν έχω καινούργια loose πούδρα, έχω μόνο απλή πούδρα. Λοιπόν, και το concealer μου αρέσει γιατί αφήνει αυτή την πολύ ωραία την glowy την αίσθηση. Ωστόσο δεν ξέρω πώς αυτή η glowy η αίσθηση θα σεταριστεί και πόσο θα μείνει και θα κάτσει. Εδώ έφαγα το look μου, το eye look μου. Μόλις συνειδητοποιήσω ότι καμία νέα πούδρα δεν κάνει για να σετάρω κάτω από τα μάτια, οπότε θα πάρω την Fenty Beauty, την πούδρα μου, την Butter, την Loose, γιατί την έχω μπροστά μου και θα σετάρω άπειρο ελάχιστα τα μάτια μου από κάτω. Ξαναπερνάω λίγο με το σφουγγάρι. Για να σετάρω όλο μου το πρόσωπο θα πάρω την Bare Minerals Bare Skin Perfecting Veil πούδρα και αυτή μου την έστειλε το Look Fantastic. Είναι η απόχρωση Light to Medium. Παίρνω ένα πινέλο από Wet n Wild. Έχει νομίζω και απειροελάχιστη κάλυψη μέσα αυτό. Τα προϊόντα προσώπου της Bare Minerals είναι πάρα πολύ ωραία και στην Ελλάδα τα βρίσκουμε μόνο στο Look Fantastic. Το θυμάμαι γιατί έψαχνα το concealer που φοράω, το Bare Skin, το Serum Concealer. Και τουλάχιστον τότε όταν το έψαχνα το είχα βρει μόνο στο Look Fantastic και κάπως έτσι είχα ανακαλύψει και το Look Fantastic. Πάμε και σε κάτι ακόμα που μου στείλανε και είναι η Bobbi Brown Nude Finish Illuminating Powder και θα πάρω το πινελάκι μου το 132 της Ζωήβα και θα το περάσω έτσι μία από εδώ και θα περάσω την πούδρα αυτή έτσι λίγο κάτω από τα μάτια μου για να μου δώσει λίγο φρεσκάδα, λίγο εδώ. Τέλεια!
Μέχρι εδώ μπορώ να πω όλα καλά και όλα ρόδινα. Μου στείλανε και το καινούριο το Morphe, το Glamour Bronze, αλλά είναι η πιο σκούρα απόχρωση γιατί αυτήν είχανε, οπότε μάλλον σίγουρα δεν θα μου ταιριάζει, θα είμαι σαν μαϊμού. Οπότε λέω να δοκιμάσω κάτι το οποίο σίγουρα καίγεσαι να το δεις και δεν είναι τίποτα άλλο από το Fenty Beauty Private Island Bronzer, η απόχρωση είναι Private Island. Είναι αυτό εδώ πέρα, ήταν από τις πιο ανοιχτές αποχρώσεις. Θα κάνω ένα λεπτάκι τα φρύδια μου off camera, γιατί το ξέρεις το προϊόν είναι πολύ αγαπημένο. Είναι της Urban Decay το Brow Blade, είναι σχετικά καινούριο στην αγορά, ωστόσο σε μένα δεν είναι τόσο καινούριο πια. Το χρησιμοποιώ εδώ και πάρα πολύ, μάλλον το χρησιμοποιώ πάρα πολύ εντατικά το τελευταίο 20ήμερο και πραγματικά το αγαπώ. Στρέφω αμέσως με φρύδια. Επανήλθα εμφανέστατα σαν την τρελή και για ρούς έχω από Sephora την παλέτα Vivid Earth, η οποία είναι αυτή εδώ πέρα, θα την ανοίξω, δεν την έχω ανοίξει καν ακόμα και έχει μέσα δύο ρουζάκια, έχει το Rise και το Dusk, θα φορέσω το ένα από τη μία, το άλλο από την άλλη. Παίρνω λοιπόν ένα Morphe Y1, από τη μία παίρνω το Rise. Πάρα πολύ pigmented και έκανα τη βλακεία και το ακούμπησα κατευθείαν. Okay. Κάπως θα σβηστεί και από την άλλη παίρνω το Dusk και ευτυχώς τώρα ξέρω. Ήρθε αυτή η πολύτιμη στιγμή να ανοίξουμε το Fenty Beauty Bronzer μας. Είναι η απόχρωση Private Island και δεν ξέρεις πόσο μα πόσο πολύ θέλω να δοκιμάσω αυτό το bronzer. Λοιπόν, παίρνω ένα Morphe πινέλο. Δυστυχώς έχω πλύνει πινέλα και δεν έχω τα κλασικά μου τα πινέλα εδώ μπροστά μου. Λοιπόν, μπορώ να πω ότι αυτό το bronzer μου αρέσει πάρα πολύ καθώς δεν γράφει πάρα πολύ έντονα με τη μία, χτίζεται, έχει πολύ ωραία απόχρωση. Δεν είναι ούτε πολύ θερμό, ούτε πολύ ψυχρό. Ευτυχώς μ' αρέσει. Δεν με έχει απογοητεύσει σχεδόν τίποτα μέχρι τώρα από Fenty Beauty, για να είμαι ειλικρινής. Πάρα πολύ ωραία, πολύ καλή επιλογή μου, μπράβο. Δεν ξέρω για τις άλλες αποχρώσεις να σας πω, αλλά αυτή μου άρεσε και ήταν ακριβώς ταιριαστή για μένα. Λοιπόν, τώρα έχουμε και ένα πασίγνωστο contour shade. Έχω και αυτή την παλέτα της NARS που λέγεται Hot Nights, η οποία μέσα έχει δύο bronzer και τέσσερις σκιές. Ναι, αυτό εδώ πέρα είναι, είναι highlighter, πολύ ψυχρό όμως. Έχει όμως μέσα και ένα bronzer. Θέλω μόνο να το κουμπίσω λίγο να δω. Είναι ένα πάρα πολύ απαλό, ψυχρό bronzer, το οποίο έχει μέσα απειροελάχιστη, όχι λάμψη, αλλά έτσι λίγο γυαλάδα, είναι λίγο sheer. Και συνήθως οι παλέτες προσώπου της NARS μου αρέσουν πάρα πολύ. Μου έχει δώσει έτσι μια ωραία λάμψη πάνω από το Private Island της Rihanna, καθώς εκείνο είναι matte. Θα προχωρήσω, μπορώ να πω ότι δεν ενθουσιάστηκα τόσο πολύ με τα ρούς, αλλά ίσως επειδή μου παρά ήταν έντονα και ναι, δεν σβήστηκαν καλά. Θα τα ξαναδοκιμάσω. Αν με βλέπεις λίγο υποτονική, πρέπει να συνηθίσω το γεγονός ότι ναι, δεν ξυπνάει μάλλον με τη φωνή μου. Θα ξυπνήσει για άλλο λόγο αν ξυπνήσει, οπότε πρέπει να ξαναεπιστρέψω στον παλιό μου εαυτό. Σχόραμε. Για το επόμενο προϊόν είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη. Είναι το Kevin Aucoin The Sculpting Powder και εδώ μου στείλανε την απόχρωση medium, είναι αυτή εδώ πέρα. Είναι ένα πασίγνωστο προϊόν αυτό, ελπίζω να μου κάνει εμένα, αρκεί να πετύχει την σωστή απόχρωση, μου είπανε. Για να δούμε. Λοιπόν, εγώ εξετάζω μόνο το ενδεχόμενο της απόχρωσης, νομίζω ότι πρέπει να μαυρίσω λίγο. Φωτοσκίαση σαν φωτοσκίαση δεν κάνω πια επί τούτου, το έχετε μάθει πια αυτό. Σίγουρα θα ήθελε καθάρισμα, καλύτερο σβήσιμο, νομίζω όμως ότι για απόχρωση contour είναι ωραίο, είναι ψυχρό. Αυτό δεν μπορώ να το βλέπω όμως, Αλλά ναι, τι θα ήταν το βίντεο πρώτων εντυπώσεων αν δεν πήγαινε και κάτι λίγο στράφι. Highlighter έχω δύο πάρα πολύ ωραία να σου δείξω. Το ένα είναι από η La Masca, είναι το Beyond Powder στην απόχρωση OMG. Μου το στείλανε και μου το ζητήσατε πολύ στο Instagram που το έδειξα να το δοκιμάσω, οπότε αυτό και θα γίνει. Είναι λοιπόν αυτό εδώ πέρα, είναι πάρα πολύ ωραίο, φαίνεται πάρα πολύ ωραίο. Θα ξεκινήσω με αυτό εδώ το κακό τριχωτό πινέλο του Jeffrey, για να δούμε πώς γράφει. Αρχικά κάνει κομμάτια. Γράφει όμως.
και ήμουν σίγουρη ότι ήθελε έτσι τέτοιο fluffy πινέλο, το συγκεκριμένο, γιατί είναι baked προϊόν. Wow, αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο, παιδιά, γιατί αφήνει ένα πολύ ωραίο wet look, απαλό μεν, αλλά wet, και κάνει πολύ ωραίο blend. Λοιπόν, αυτό μου αρέσει πάρα, μα πάρα πολύ, πάρα πολύ, δεν χρειάζεται να το ξαναδοκιμάσω, είμαι σίγουρη ότι θα μου ταιριάζει πάρα πολύ σαν προϊόν. Εύγε, σας το προτείνω ήδη, γιατί έχει κάνει πολύ ωραίο blend με τη μία, παρόλο που αυτό το πινέλο δεν μου αρέσει καθόλου, να το τονίσουμε, το έχω πει. Από την άλλη πλευρά θα βάλω καινούργια απόχρωση από τα Kilowatt της Rihanna, είναι το Afternoon Snack και το Mo Honey. Ελπίζω να μην μου είναι πάρα πολύ σκούρα, γιατί στο ίντερνετ φαινόντουσαν λίγο πιο ανοιχτά, για να είμαι ειλικρινής. Αλλά κάποια στιγμή θα σου κάνω ένα bronze goddess look, δεν θα σου κάνω. Είναι καθιερωμένο, το κάνω κάθε χρόνο. Ναι, προς το παρόν έχω την εντύπωση ότι μου είναι λίγο σκούρο. Παίρνω αυτό εδώ το Mo Honey. Λοιπόν, ο λόγος που δεν το βλέπεις είναι γιατί είναι ένα με την επιδερμίδα μου και ναι, θα ήθελα λίγο πιο ανοιχτό. Ωστόσο, αυτό που μοιάζει είναι σαν να είναι σε εκείνο το σημείο, σαν να έχει βαζελίνη πάνω. Εδώ είναι φωτεινό και υγρό, εδώ είναι απλά υγρό. Ναι, μπορώ να πω ότι μ' αρέσει, γιατί αν μαυρίσω λίγο θα είναι πάρα πολύ ωραίο, πιστεύω. Είμαι πολύ χαρούμενη που τα περισσότερα προϊόντα μ' αρέσουν. Ναι! Τώρα, έχουμε σχεδόν τελειώσει. Τώρα, λέω να σου κάνω την έκπληξη, κάτι που δεν περίμενες, ούτε εγώ περίμενα. Τώρα, έφαγα φλασιά, επιφώτιση που λένε. Stop. Τώρα θυμήθηκα ότι έχω στην κατοχή μου και αυτό εδώ, το Cruella, το Colourpop από τη Villains, την Collection Highlighter, και εννοείται πως θέλω να στο δείξω και αυτό, καθώς μου είναι λίγο σκούρο αυτό της Rihanna προς το παρόν. Αλλά τώρα δεν ξέρω αν θα γράψει και από πάνω. Όλο και κάτι θα κάνει. Αυτό είναι λίγο duochrome. Για να φανεί λοιπόν και αυτό το highlighter, να πάρει και αυτό λίγο την λάμψη που του αρμόζει, παίρνω ένα μικρό μόρφι B16 και θα πάρω λίγο από αυτό για να φωτίσω κάτω το φρύδι μου. Είναι σαν puff. Okay, και λίγο την υγρή γραμμή του ματιού μου. Τέλεια. Νιώθω πάρα πολύ φρέσκια και πάρα πολύ ωραία. Τώρα, για να ολοκληρώσω και αυτήν την πλευρά του ματιού με το ίδιο πινέλο, το οποίο απλά θα γυρίσω από την άλλη, θα πάρω την Blue Blood παλέτα μου και βασικά μία highlighter απόχρωση έχει μέσα, αυτήν την πολύ ωραία που έχω βάλει στην εσωτερική γωνία μου εδώ, οπότε θα την πάρω με την άλλη πλευρά του πινέλου και θα τονίσω εδώ μέσα λίγο την εσωτερική, λίγο, ναι. Και λίγο κάτω από το φρύδι. Ο Τζέφρι είπε ότι αυτή η απόχρωση κάνει και για highlighter. Η αλήθεια είναι ότι κάνει, αλλά η αλήθεια είναι ότι μου ξέφυγε λίγο και δεν το ήθελα τόσο πολύ. Λοιπόν, δεν ξέρεις με πόσο αργά και σταθερά βήματα και με πόσο κομμένη αναπνοή πήγα προς τα μέσα για να φέρω ένα κραγιόν το οποίο μου έχει φάει τα αυτιά, ό,τι θέλεις να δεις. Δεν ξέρω αν άργησα, πάντως εγώ στο έφερα. Γιατί σ' ακούω, κυρά μου, σ' ακούω, κύριε μου, σε βλέπω, ακούω αυτά που γράφεις. Μπορεί να μην απαντάω, αλλά τα βλέπω. Λοιπόν, έφερα λοιπόν το Huda Beauty, το Pool Party Matte Lipstick. Μπορώ να πω ότι δεν ενθουσιάστηκα πάρα πολύ όταν το είδα. Δεν ξέρω γιατί. Αλλά ναι, εγώ εσένα θα στο δείξω και θα σου πω και μία ειλικρινέστατη άποψη. Παίρνω λοιπόν τις Cascade of Colors το 323. Δεν είναι καινούριο αυτό, όμως νομίζω ότι ταιριάζει. Εδώ πέρα λίγο μπορεί να κάνουμε χαμό πάνω, καθώς κλασικά είχα έρπη από την αλλεργία, οπότε έχω λίγο πολύ ξηρά χείλη. Λοιπόν, θα είμαι απόλυτα ειλικρινής μαζί σου. Μ' αρέσει. Ναι, κι όμως. Το πιστεύεις, δεν το πιστεύεις, μ' αρέσει και πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ μαλακό σαν αίσθηση. Είναι μάτ, αλλά δεν στεγνώνει τα χείλη. Αφήνει έτσι μια πολύ ωραία βελούδινη αίσθηση στα χείλη μου. Μόλις λερώθηκα. Αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ είναι το σχήμα, το ότι καταλήγει τόσο μυτερό και δεν μπορείς να κάνεις λάθος, εκτός κι αν είσαι γιώτα δρέβελη και βιάζεσαι και πας να πασαλευτείς. Και συνεχίζεις και το κάνεις όλο και χειρότερο αντί για όλο και καλύτερο, οπότε λες να τα αφήσεις κάπου εδώ. Για το τέλος,
Έχω και ένα setting spray, μου το στείλε το Attica. Αυτό είναι από 17 και είναι το Mattifying Setting Mist, μόνο και μόνο για να δω έτσι πώς είναι. Συμβαίνει πια σε κάθε βίντεο. Όχι, αυτό δεν το βάζω στο πρόσωπό μου, πολύ απλά δες γιατί. Γιατί πάει να ψεκάσει και από κάτω φεύγουν σταγόνες κανονικές. Όχι φίλε μου, όχι. Λυπάμαι. Ναι, έχω βγάλει το t-shirt γιατί ζεσταίνομαι. Ναι, μοιάζω με τρελή. Ναι, είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη. Θέλω σε αυτό το σημείο να κάνω μια μικρή παύση και να πω. Νιώθω πάρα πολύ περήφανη για τον εαυτό μου που πραγματικά το παλεύω. Παρόλο που είμαι πάρα πολύ κουρασμένη, πίστεψέ με. Δεν θέλω να σταματήσω αυτό που κάνω γιατί το αγαπάω και εκτιμάω που μένεις εδώ μαζί μου και περιμένεις πραγματικά εβδομάδα με εβδομάδα να εμφανιστεί. Έστω και αυτό το ένα το βίντεο. Πραγματικά το εκτιμώ και σε αγαπώ πάρα μα πάρα πολύ και ευχαριστώ πραγματικά που είσαι εδώ κάθε φορά. Προπουλές, νιώθω πολύ περήφανη γιατί η ώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι 1:20 τη νύχτα. Είμαι πάρα πολύ κουρασμένη, σε λίγο θα ξυπνήσει για να φάει. Πρέπει να ξεβαφτώ. Κάποια στιγμή θα έπρεπε να φάω και εγώ κάτι γιατί δεν έχω φάει από τις 5 ώρα το απόγευμα, αλλά αυτό είναι αλλού που πάει Ευαγγέλιο. Αλλά είμαι υπερήφανη και χαρούμενη που τα κατάφερα. Για ποιο λόγο τώρα να βάλω βλεφαρίδα? Για κανένα λόγο δεν θα βάλω βλεφαρίδα. Θα σου πω ένα τελικό πόρισμα. Είμαι σίγουρη ότι έχει φτάσει αυτό το βίντεο πάλι πάρα πολύ μεγάλο, αλλά ξέρω ότι τα βλέπει και σ' αρέσουν. Λοιπόν. Να το κάνουμε πάρα πολύ σύντομο. Μου άρεσαν όλα. Υπάρχει κάτι που δεν μου άρεσε. Δυσκολεύτηκα απειροελάχιστα με την Blue Black. Πιστεύω ότι είναι μια παλέτα που αρχικά με την αγοράσεις πρέπει να σ' αρέσει το μπλε. Δεύτερον, ξέρεις ότι μπορείς να κάνεις μόνο μπλε eye looks, προφανώς. Μπορώ να πω όμως ότι είναι μια καλή παλέτα, καθώς τα μπλε γενικότερα είναι πολύ δύσκολα. Δεν μπορώ να πω ότι με δυσκόλεψε τόσο πολύ πια. Σίγουρα θα πρέπει να την ξαναδοκιμάσω γιατί είναι μια ιδιαίτερη παλέτα. Σαν πρώτη άποψη μου άρεσε, αλλά έχει ιδιαιτερότητες. Δηλαδή, αν είσαι αρχάριος, σίγουρα θα πρέπει λίγο να το παλέψεις παραπάνω. Λοιπόν, αυτή εδώ η παλέτα μου άρεσε πάρα πολύ. Μ' αρέσει και γενικά αυτό το απλό το eye look. Αυτά τα κομματάκια προς το παρόν δεν έχουν αρχίσει να πέφτουν προς τα κάτω, ούτε έχει αρχίσει να αλλοιώνεται το look. Μοιάζει πάρα πολύ με τα στήλα, τα μαγνεύμα. Καταλάβατε, με αυτά τα στήλα, τα glitter, τις υγρές glitter σκιές. Πάρα πολύ μου άρεσε πραγματικά αυτή η παλέτα. Πρέπει λίγο να τα βρω με το rouge και με το Kevin Aucoin, το contour shade. Δεν νομίζω να μην δεν μου άρεσε κάτι. Σίγουρα δεν μου άρεσε το σπρίτς από αυτό εδώ το setting spray και τώρα κολλάει και το χέρι μου. Όχι, ευχαριστώ. Να σε καλά, δεν θα πάρω. Χριστέ μου, τα καταφέραμε και Χριστέ μου, έχουμε ένα ολοκληρωμένο review που πήγανε σχεδόν όλα καλά. Να μου πεις, δεν είχε foundation, άγνωστο. Ναι, okay. Πάρα πολύ μου άρεσε η μάσκαρα της Kat Von D. Γενικότερα πάρα πολύ μου άρεσαν όλα. Δεν νομίζω να σου είπα για κάτι ότι δεν μου άρεσε. Λίγο με το concealer νόμιζα ότι δεν θα τα πάω καλά, αλλά τελικά ήταν και πάρα πολύ ωραίο το concealer. Τώρα, αν θυμηθώ κάτι το οποίο δεν μου άρεσε ή κάτι το οποίο θα παρατηρήσω μέχρι την ώρα, δηλαδή σε ένα δεκάλεπτο που θα πάω να ξεβαφτώ, σίγουρα θα στο αφήσω κάτω στο κουτάκι της περιγραφής. Όταν θα κάνω edit το συγκεκριμένο βίντεο θα θυμηθώ και άλλα πράγματα, εκεί θα κάτσω λοιπόν να σκεφτώ και σίγουρα όταν κάνω το edit θα παρακολουθήσω και την ροή του βίντεο, οπότε θα σου γράψω γενικότερα από κάτω τι μου άρεσε και τι δεν μου άρεσε, αλλά με την πρώτη ματιά έτσι μπορώ να πω ότι πήγανε όλα τέλεια και χαίρομαι πάρα πολύ καλά. Τώρα, αν θα έβγαινα έτσι έξω, προφανώς και όχι review κάναμε. Αυτά λοιπόν από μένα, από την εμφανέστατα νισταγμένη και κουρασμένη Γιώτα. Σε χαιρετάει, σας αγαπώ πάρα πολύ που ήσασταν και σήμερα μαζί μου. Αν θέλετε, κάντε subscribe σε αυτό το κανάλι, αν είστε καινούργοι, καλώς ήρθατε. Δεν είμαι πάντα τόσο υποτονική, συνήθως χάνω λάδια, μπες να δεις κάποιο άλλο βίντεο. Αν σ' αρέσουν αυτά, αν σ' αρέσουν οι σοβαρές μανούλες, είσαι λάθος εδώ πέρα. Αλλά αν θες μείνε, πάτα subscribe, πάτα και τον καμπανάκι, γιατί προσπαθώ να ανεβάζω 1 με 2 φορές την εβδομάδα κάτι καινούριο. Αν πάει σαν σήμερα, είμαστε σε καλό δρόμο. Δεν πάει πάντα σαν σήμερα. Αυτά λοιπόν, σας ευχαριστώ που ήσασταν και σήμερα μαζί μου, σας αγαπώ πάρα πολύ. Φιλάκια πολλά, ανοίξτε το κουτάκι της περιγραφής, θα βρείτε όλα τα προϊόντα εκεί και τα σχόλια, ανοίξτε τα, σίγουρα θα έχω αφήσει, σίγουρα θα έχω πει και κάτι ακόμα. Δεν μπορεί, δεν το βουλώνω τόσο εύκολα. Μουα.